Υπουργέ, είναι η πρώτη σας παρουσία και η πρώτη απάντηση σε ερώτηση και ελπίζω να είναι θετική. Συγκεκριμένη πάνω απ' όλα, γιατί μέχρι τώρα ο Υπουργός Εργασίας δεν μας έχει συνηθίσει σε συγκεκριμένες απαντήσεις. Κύριε Υπουργέ, η προϋπόθεση που προβλέπεται για να κατηγορηθεί από τον ΕΦΚΑ το επίδομα αδείας του κεντρού και λοχίας είναι οι 200 ημέρες ασφάλισης στα δύο προηγούμενα χρόνια πριν την ημερομηνία του κετού. Αυτό σημαίνει ότι η όποια εποχιακά εργαζόμενη γέννηση από τον Ιούνιο και μετά δεν μπορεί να συμπληρώσει τα 200 ένσημα στον τουρισμό. Οι εποχιακά εργαζόμενοι στον τουρισμό δουλεύουν συνήθως τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο και παίρνουν λίγο παραπάνω από τα 100 ένσημα ετησίως. Αλλά και εκείνες που εργάζονται από τον Απρίλιο, τον Μάιο ως τον Οκτώβρη σπάνια υπερβαίνουν τα 100 ένσημα, καθώς είναι γνωστό ότι η αδήλωτη εργασία είναι σε μεγάλο βαθμό και στον κλάδο. Σας έχουμε παραθέσει ένα παράδειγμα. Φαντάζομαι ότι αυτό το παράδειγμα το έχετε μελετήσει. Δεν μας παίρνει ο χρόνος να το επαναλάβουμε, όμως ωστόσο θα παρακαλέσω τον κύριο Πρόεδρο να μας δώσει το χρόνο για να πούμε το παράδειγμα, γιατί έχει μεγάλη σημασία. Κύριε Υπουργέ, με ημερομηνία του εκετού 15 έκτου του 2020, πρέπει να έχει 200 ένσημα οι εργαζόμενοι. Από 16 έκτου του 2018 έως 15 έκτου του 2020. Αυτό τι σημαίνει? 12 ένσημα τον Ιούνιο, 15 τον Ιούλιο, 15 τον Αύγουστο, 25 τον Σεπτέμβριο. Συνολικά 87 ένσημα το 18. Αυτά προσμετρούνται. Από το 19 προσμετρούνται άλλα 100 ένσημα. Το 2020 όμως δεν έχει καθόλου ημέρες ασφάλισης, αφού οι πτήσεις, όπως είναι γνωστό, ξεκίνησαν τον Ιούλιο και βέβαια οι προσλήψεις έγιναν όσες έγιναν αργότερα. Το πρόβλημα αφορά λοιπόν τις εποχιακά εργαζόμενες που θα γεννήσουν φέτος, αλλά και τις που θα γεννήσουν του χρόνου και δεν συμπληρώνουν τις 200 ημέρες ασφάλισης. Φέτος, με την απαγόρευση των πτήσεων, το κλείσιμο των ξενοδοχείων και όλων των συναφών τουριστικών επιχειρήσεων που εξαρτούν τη λειτουργία τους από την είσοδο των τουριστών στη χώρα, οι εργαζόμενες άλλες δεν δουλεύουν καθόλου φέτος και άλλες ή λιγότερες έπιασαν δουλειά τον Ιούλιο. Έτσι, μια εποχιακά εργαζόμενη που γέννησε ή θα γεννήσει φέτος δεν συμπληρώνει αυτές τις προϋποθέσεις. Στις σημερινές συνθήκες λοιπόν της εκτείνεξης ανεργίας, της άγριας φτώχειας που πλήττει με ιδιαίτερη σκληρότητα τις οικογένειες των εποχιακά εργαζομένων στον τουρισμό, η απώλεια του επιδόματος κυοφορίας και λοχίας σε όσες εργαζόμενες δεν έχουν τις προϋποθέσεις, θα επιδεινώσει παραπέρα την ζωή τους. Εργαζόμενες από άλλους κλάδους, μη εποχιακούς, που έχουν απολυθεί ή δεν βρίσκουν δουλειά λόγω της κατάστασης, πιθανόν να μην συγκεντρώνουν και αυτές τις 200 ημέρες ασφάλισης. Το ΚΚΕ στηρίζει τη θέση χορήγηση επιδόματος αδείας του εκατού και λοχίας σε όλες τις γυναίκες που γεννούν, είτε είναι εργαζόμενες, είτε άνεργες, είτε αγρότησες, είτε αυταπασχολούμενες επιστήμονες ή επαγγελματίες χωρίς καμιά άλλη προϋπόθεση. Το ερώτημά μας είναι αν προτίθεστε να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα, ώστε να χορηγηθεί το επίδομα άδειας του εκατού και λοχίας στις εργαζόμενες που δεν συμπληρώνουν την προϋπόθεση των 200 ημερών ασφάλισης. Υπολογίζεται ότι και το 2020 θα εργαζόταν όπως το 2019, αν δεν υπήρχαν τα μέτρα και η καπιταλιστική κρίση που πυροδότησε βέβαια ο κορονοϊός. Περιμένουμε την απάντησή σας. Καταρχήν, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κατσότη για την πραγματικά επίκαιρη ερώτησή του και η οποία αναφέρεται σε ένα κλάδο που ο ίδιος γνωρίζει πολύ καλά. Θα ήθελα να ξεκινήσω από ένα γενικότερο. Η χρονική συγκυρία του ξεσπάσματος στην πανδημία ήταν μάλλον ατυχής για την Ελλάδα. Η χώρα μας μετά από μια βαθύτατη κρίση και κυρίως πάρα πολύ μακριά κρίση είχε αρχίσει να ανακάμπτει. Όλοι οι διεθνείς οίκοι και οι διεθνείς οργανισμοί έδειχναν για τη χώρα μας πολύ ψηλότερους ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης για τη φετινή χρονιά αλλά και για τις επόμενες χρονιές. Η ανεργία βρισκόταν σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο, αλλά μειωνόταν με ένα ταχύτατο ρυθμό. Όλα αυτά ανατράπηκαν με την πανδημία του COVID-19, όπως και όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και σε παγκόσμια κλίμακα. Οι διαθέσιμες εκτιμήσεις συμφωνούν ότι το 2020 η οικονομική δραστηριότητα στη χώρα μας θα καταγράψει κάμψη και η ανεργία θα αυξηθεί. Μόλις χθες ο ΟΣΑ ανακοίνωσε μια πτώση ρεκόρ. Είναι προσωρινά βέβαια τα στοιχεία, αλλά είναι σχεδόν 10%, 9,8% του πραγματικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος στα κράτη-μέλη του οργανισμού για το δεύτερο τρίμηνο του 2020. Και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη τα νούμερα είναι ακόμα πιο δυσίωνα. Είναι γύρω στο 12%. Για να σας δώσω ένα μέτρο σύγκρισης, στο δεύτερο τρίμηνο του 2009, όταν είχαμε την
χρηματοπιστωτική κρίση, η αντίστοιχη μείωση ήταν μόλις 2,3%. Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι η αβεβαιότητα που υπάρχει σχετικά με την ίδια τη διάρκεια της ύφεσης. Νομίζω ότι είναι κοινός τόπος για όλους μας πως η υγειονομική κρίση της πανδημίας συνοδεύεται από μια βαθιά και εξίσου τοξική οικονομική κρίση, σύμφωνα με τα στοιχεία άλλωστε που ανέφερα και προηγουμένως. Και νομίζω ότι αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για όλους μας η στήριξη της κοινωνίας και η προστασία των πολιτών από τις συνέπειες αυτής της πρωτοφανούς διπλής κρίσης. Τώρα, στις δύσκολες αυτές στιγμές, η ελληνική πολιτεία βρίσκεται δίπλα στον πολίτη, στους εργαζόμενους, στις επιχειρήσεις και η κυβέρνηση έχει αναλάβει και συνεχίζει να αναλαμβάνει έγκαιρες και στοχευμένες πρωτοβουλίες προκειμένου να αμβληθούν οι σημαντικές συνέπειες της εξάπλωσης του κορονοϊού. Τα συναρμόδια Υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων πασχίζουν στο να ελαχιστοποιήσουν το κοινωνικό και οικονομικό κόστος που προκαλεί αυτή η δοκιμασία. Ήδη για τη στήριξη των εργαζομένων και των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων, καθώς και των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, από το Μάρτιο έως και σήμερα έχουν καταβληθεί κεφάλαια ύψους περίπου 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ, τα οποία αφορούν τόσο αποζημιώσεις ειδικού σκοπού, όσο, και όπως και αυτό έχει σχέση με την ερώτησή σας, και για την κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών. Αυτές τις μέρες η χώρα μας πέτυχε μια έγκριση δανείου από την. Για την ακρίβεια, η ολοκλήρωση θα γίνει τις αμέσως επόμενες μέρες από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα SURE, με πολύ μεγαλύτερο ποσό από αυτό το οποίο εκτιμούσαμε αρχικά στα 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, με στόχο τη στήριξη της απασχόλησης και των ανέργων. Η ύψιστη προτεραιότητα και κεντρικό στόχος της πολιτικής μας είναι να μην αφήσουμε κανέναν πίσω και να μην αφήσουμε κανέναν αβοήθητο και έρμεο της συγκυρίας. Πολλά ουδέ μάλλον τις μητέρες, καθώς η στήριξη της μητρότητας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, όπως έμπρακτα απέδειξε ήδη από τους πρώτους μήνες της διακυβέρνησης με μια σειρά μέτρων, όπως ήταν για παράδειγμα το επίδογμα το κετού. Υπ' αυτή την έννοια, πραγματικά ευχαριστώ τον κύριο Κατσίου, ότι μοιραζόμαστε την ίδια αγωνία και θα ήθελα να σας πω ότι καταβάλουμε άοκνες και επεξεργασμένες συνεχώς προσπάθειες και διαρκώς έχουμε νέες δράσεις και νέα μέτρα για την πρωτόγνωρη αυτή η κατάσταση που βιώνουμε αυτή τη στιγμή. Αν κάτι μας έχει ξεφύγει, ειλικρινά θα σας ευχαριστούσα να μας το επισημαίνατε. Πρέπει να πω ότι επεξεργάστηκα το παράδειγμα το οποίο μας δώσατε και με τις υπηρεσίες του Υπουργείου και για τους λόγους που αναφέρω παρακάτω, δεν φαίνεται να είναι αυτή, ας πούμε για παράδειγμα, η περίπτωση και θα σας αναφέρω γιατί. Είναι αλήθεια πράγματι αυτό το οποίο αναφέρεται, ότι κάποια δικαιώματα σε επιδόματα οριμάζουν ανάλογα με το ασφαλιστικό ιστορικό των ασφαλισμένων. Λογικό είναι αυτό. Χρειάζονται πρόσφατα ένσημα για την κατοχήρωση κάποιων επιδομάτων και όταν η αγορά εργασίας επιδεινώνεται λόγω COVID, όπως είναι η παρούσα συγκυρία, γίνεται πιο δύσκολη η συγκέντρωση των επιδομάτων. Όμως στην προκειμένη περίπτωση, στην κατηγορία των εποχικών εργαζομένων στον τουρισμό, τέτοιος κίνδυνος δεν φαίνεται να υπάρχει και θα εξηγήσω σε λίγο γιατί. Με το πλέγμα των μέτρων που έχουμε λάβει, όχι μόνο στηρίζουμε, αλλά ενισχύουμε και υποκαθιστούμε το εισόδημα των εργαζομένων στον κλάδο του τουρισμού, αλλά ταυτόχρονα, και το κυριότερο, προστατεύουμε το σύνολο των ασφαλιστικών τους δικαιωμάτων. Πιο συγκεκριμένα, και το αναφέρετε και στην ερώτησή σας αυτό. Αυτό που ισχύει γενικά είναι αυτά ακριβώς τα οποία αναφέρατε. Δηλαδή, σύμφωνα με το άρθρο 7 της ισχύουσας Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, χορηγείται επίδομα κυοφορίας για 56 μέρες πριν τον τοκετό και επίδομα αλοχίας για 63 μέρες μετά τον τοκετό, εφόσον απέχουν από την εργασία τους και έχουν πραγματοποιήσει τα 200 μεροκάματα που αναφέρατε και εσείς προηγουμένως, στα δύο τελευταία έτη που προηγούνται της ημερομηνίας του τοκετού. Ειδικά στις εργαζόμενες στον τουρισμό, χορηγείται από τον ΕΦΚΑ το επίδομα μητρότητας, κυοφορίας και λοχίας, εφόσον έχουν συμπληρώσει 200 μέρες ασφάλισης κατά τα δύο προηγούμενα έτη που προηγήθηκαν της πιθανής ή της πραγματικής ημερομηνίας το κετού. Ακόμα και στην περίπτωση που δεν έχουν συμπληρώσει 200 μέρες ασφάλισης, μπορεί να συνυπολογιστεί ο λόγος ασφάλισης, ο χρόνος ασφάλισης που έχει εργαζόμενη σε κάποιον άλλο φορέα εκτός από τον ΕΦΚΑ. Όσον αφορά όμως τη δραματική περίοδο που πραγματικά ζούμε σήμερα, θέλω να τονίσω ότι. Όπως είπα και προηγουμένως, η συντριπτική πλειονότητα καλύπτεται και μισθολογικά και ασφαλιστικά. Πιο συγκεκριμένα, για τις επιχειρήσεις τουρισμού που εντάσσουν το προσωπικό τους σε καθεστώ αναστολή σύμβασης λόγω COVID-19 ή στο μηχανισμό ενίσχυσης απασχόλησης μέσω του προγράμματος συνεργασία, προβλέπεται η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών από τον κρατικό προϋπολογισμό για όσο χρονικό διάστημα τελούν σε καθεστώς αναστολή σύμβασης εργασίας ή υπάγονται στο μηχανισμό συνεργασία. Μάλιστα, θέλω να τονίσω εδώ το ότι το ύψος στο οποίο διαμορφώνονται αυτό ήταν στο ύψος που είχε η θέση τους πριν να τεθούν σε αναστολή σύμβασης εργασίας ή να τεθούν ή να ενταχθούν στο μηχανισμό συνεργασίας.
Επομένως, εκεί εξακολουθούν να έχουν πλήρη κάλυψη. Δεν είναι όμως μόνο αυτό, είναι και κάτι επιπρόσθετο. Για τις επιχειρήσεις ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων που δεν επαναλειτουργήσαν, οι εργαζόμενοι τίθεται σε καθεστώς αναστολής με μονομερή δήλωση, δική τους δηλαδή. Και σε αυτή την περίπτωση έχουμε πλήρη κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχούν. Κατά συνέπεια, οι εποχικά εργαζόμενοι στον τουρισμό διατηρούν όλα τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα και κατ' επέκταση τη σχετική με αυτά πρόσβαση στη λήψη επιδομάτων συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων λοχείας και τοκετού. Πάντως, γενικότερα, θα ήθελα να επισημάνω ότι οι πληρωμές που έχουν γίνει, που ανέφερα προηγουμένως από το Υπουργείο Εργασίας, με στόχο την αντιμετώπιση των έκτακτων συνθήκων που έχουν δημιουργηθεί, αυτό το 1,5 δισεκατομμύριο, έχουν μέχρι στιγμής επωφεληθεί κάτι λιγότερο από 2 εκατομμύρια εργαζόμενοι, 1,9 εκατομμύρια εργαζόμενοι, και από αυτά τα ποσά, από αυτό το 1,5 δισεκατομμύριο, που είπα, τα 420 εκατομμύρια κατευθύνθηκαν προς τον ΙΕΦΚΑ για την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων. Κύριε Υπουργέ, είπατε πολλά στην πρώτη σας τοποθέτηση. Ωστόσο, όπως ανέφερα και επισήμανα στην πρωτολογία μου, το παράδειγμα που σας ανέφερα δεν το έχετε μελετήσει. Και μου απαντήσατε όπως απάντησε εχθές ο Διευθυντής Συλλογικού Σύλλογου Διαφορών στην κινητοποίηση που είχαν οι εργαζόμενοι του Επιστημισμού Τουρισμού στο Υπουργείο Εργασίας. Ότι το έχουμε αντιμετωπίσει. Όμως δεν έχει αντιμετωπιστεί. Γι' αυτό και κάνουμε την ερώτηση. Και σας παρακαλώ, πέρα από τη σημερινή συζήτηση, το παράδειγμα αυτό που σας έχουμε θέσει στην ερώτηση, να το μελετήσετε καλύτερα και να δείτε πράγματι το πρόβλημα πώς έχει και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί. Οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και τον επιστημισμό, από αυτή την κρίση που ζούμε σήμερα, που επιταχύνθηκε, λέμε, από τον κορονοϊό, έχει περιέλθει σε δεινή θέση, κύριε Υπουργέ. Η κυβέρνηση με τα μέτρα που πήρε οδήγησε χιλιάδες εργαζόμενους στον κλάδο σε απολύσεις, σε αναστολή, σε εκπεριτροπή εργασίας, με εισόδημα που φτάνει έως 9 ευρώ την ημέρα. Είστε περήφανοι γι' αυτό? Το επικαλείστε ότι 1,5 δις, λέτε, έχουμε δαπανίσει. Για πόσους χιλιάδες εργαζόμενους οι οποίοι είναι σήμερα σε αυτόν τον μηχανισμό στήριξης. Αντιστοιχεί 9 ευρώ την ημέρα. Πώς μπορεί να επιβιώσει μια εργατική ή λαϊκή οικογένεια με 9 ευρώ την ημέρα? Και μάλιστα στον τουρισμό που συμβαίνει πολλές φορές ένα ζευγάρι να δουλεύουν και οι δύο και να είναι σε αυτή την κατάσταση. Χιλιάδες νέοι εργαζόμενοι στην πλειοψηφία στον κλάδο που δεν είχαν τις προϋποθέσεις, που δούλεψαν πέρυσι και δεν είχαν τις προϋποθέσεις επιδόματος ενεργείας, το 2019 έμειναν εκτός από κάθε μηχανισμό προστασίας. Χιλιάδες εργαζόμενοι. Και η εκτίμηση είναι πάνω από 150.000. Αυτή λοιπόν είναι στα αζήτητα, κύριε Υπουργέ. Φαντάζομαι ότι δεν είστε περήφανοι και γι' αυτό. Το Υπουργείο Εργασίας, η κυβέρνηση συνολικά, προκαλεί τους εργαζόμενους, αφού παρουσιάζει την πολιτική στήριξη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, που ως πολιτική που ωφελεί τους εργαζόμενους. Έφτασε μάλιστα στο σημείο να αναφέρει ότι η απαράδεκτη καθυστέρηση καταβολής του εξευτελιστικού ποσού των 534 ευρώ γίνεται προς όφελος των εργαζομένων, για να μην υπάρχουν λάθη. Η απέτηση των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, όπως αποτυπώνεται από τον ΣΕΤΕ, για αυτά που είπατε, το πρόγραμμα ΣΟΥΡ, τη συνεργασία, είναι η μονιμοποίηση όλων αυτών των μέτρων που τους απαλλάσσει από την υποχρέωση ακόμα και της καταβολής μισθού, και η πρόθεση της κυβέρνησης, όπως έχει εκφραστεί από τον κύριο Βρούτση, είναι να την υλοποιήσει. Αυτό δημιουργεί κλίμα ανησυχίας, οργή στους εργαζόμενους, που αντιλαμβάνονται πλέον και οι πιο δύσπιστοι την πολιτική των κυβερνήσεων της νυν και της πρώην, που ικανοποιούν τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων, σαρώνοντας τα όποια δικαιώματα των εργαζομένων έχουν απομείνει, όπως και αυτό που αφορά σήμερα στην ερώτηση. Οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενοι στον τουρισμό που πλήρωσαν την ανάπτυξη, με τα συνεχόμενα ρεκόρ που κι εσείς είπατε, σε αφίξεις σε κέρδη των πολυεθνικών του τουρισμού, 120 δις τα τελευταία χρόνια, με μειώσεις μισθών, αυτή την περίοδο της ανάπτυξης, με εντατικοποίηση εργατικά ατυχήματα, καλούνται τώρα να πληρώσουν τη νέα κρίση με πλήρη ισοπαίδωση και επιδείνωση παραπέρα της ζωής τους. Σε αυτές τις συνθήκες δεν είναι αποδεκτό, κύριε Υπουργέ, να χάσουν το επίδομα του εκετού και λοχείας οι εργαζόμενες που δεν συμπληρώνουν τα 200 ένσημα.
Η προστασία της μητρότητας και οι προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από τις κυβερνήσεις για την ενίσχυση των μελλοντικών μητέρων των νέων ζευγαριών είναι στη λογική της ανταποδοτικότητας. Αυτό που λέμε το τι μέρες ασφάλισης έχεις. Η λογική της ανταποδοτικότητας στη στήριξη της μητρότητας είναι σε αντίθεση με την αντιμετώπιση του υπογραφικού ζητήματος για το οποίο εσείς λέτε ότι ενδιαφέρεστε. Αυτή η θέση, εκτός όλων των άλλων αναγκαίων όρων, μπορεί να συμβάλλει στο δημογραφικό ζήτημα, τη θέση που λέει το ΚΚΕ, ότι πρέπει να χορηγείται το επίδομα χωρίς προϋποθέσεις σε όλους. Αυτή η πολιτική, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, υπηρετεί τους επιχειρηματικούς ομίλους, είναι εχθρική απέναντι στους εργαζόμενους, θα γίνεται χειρότερη για την εργατική τάξη αν δεν αγωνιστεί για την ανατροπή της. Το ΚΚΕ χαιρετίζει τις αγωνιστικές παρεμβάσεις των δεκάδων σωματείων στον επιστημό τουρισμό, στηρίζει τα αιτήματα που διεκδικούν. Ένα από αυτά είναι η καταβολή του επιδόματος το κοιωτού και λοχεία χωρίς προϋποθέσεις. Επίσης, να διασφαλιστεί το εισόδημα των εργαζομένων με ευθύνη του κράτους της εργοδοσίας με βάση τις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, οι οποίες έχουν τελειώσει. Ήδη τελειώνει η συλλογική σύμβαση εργασίας και δεν φαίνεται να υπογράφεται καινούργια. Να πληρώνεται την πρώτη εβδομάδα κάθε μήνα η αποζημίωση ειδικού σκοπού, μόλις τώρα πήρανε του Ιουλίου. Να απογρευτούν οι απολύσεις, να χορηγηθεί το επίδομα ενεργείας χωρίς όρους και προϋποθέσεις για όλο το διάστημα της ανεργίας. Δεν μπορεί να, με 4 μήνες ανεργία να επιβιώσει ένας εργαζόμενος με αυτή την κατάσταση, με την ανεργία που σήμερα υπάρχει. Επίσης, υπάρχουν τα ζητήματα. Τρέχουν η εφορία, τρέχει το νερό, η ΔΕΗ, τρέχουν όλες αυτές οι υποχρεώσεις των εργαζομένων της λαϊκής οικογένειας. Διακόπτεται το ρεύμα σε λαϊκές οικογένειες. Πώς θα γίνει, θα πάρετε μέτρα για αυτό να μην διακοπεί το ρεύμα? Είμαστε στο 2020. Θα πάρετε μέτρα για να μην κατάσχουν οι τράπεζες και η εφορία τα σπίτια τους? Το τεστ θα επιβάλλεται να το πληρώνουν οι επιχειρηματίες? Εδώ προχθές λέει ο εργοδότης, ή θα πας να πληρώσεις να κάνεις το τεστ 80 ευρώ ή αλλιώς μια εβδομάδα αν έχω αποδοχών. Ποια είναι η θέση του Υπουργείου Εργασίας πάνω σε αυτό? Υπάρχουν αυτά τα ζητήματα, λοιπόν, που δεν μπορεί να μένουν στο απειρόβλητο, δεν μπορεί να μην απαντούνται από την κυβέρνηση, δεν μπορεί να φορτώνονται όλα στις πλάτες των εργαζομένων. Πάνω σε αυτά, κύριε Υπουργέ, και ιδιαίτερα στο συγκεκριμένο ζήτημα, σας είπα και προηγουμένως και τελειώνω με αυτό, ότι πρέπει να δείτε το παράδειγμα. Πρέπει να καταβληθεί το επίδομα σε όσες γυναίκες γεννούν φέτος, άρα και του χρόνου, χωρίς τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί μέχρι σήμερα για αυτό το δικαίωμα για την προστασία της μητρότητας.